Θεός και θα είναι ο μεγάλος παρακαλωτικός κανόνας, τον οποίο προστάζουμε εν ελάχ στις μέρες των 15 Αύγουστου, τον άλλο παρακλωτικό κανόνα, τον ψάζουμε και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Είπα σήμερα που ήταν ο πατήρ Γρηγόριος να το ξεκινήσω, μετά ήρθαν και άλλοι πιο καλοί ψάχτες από εμάς και πώς έρχονται τα πράγματα. Να έρχονται τα παιδιά του πνευματικού σου πατέρα, διότι ο Τίμος είχε έναν εκλεκτό ιερέα της Θεσσαλονίκης πατέρα, τον οποίο στα φοιτητικά μας τα χρόνια τον είχα και εγώ πνευματικό μου. Άρα είμαστε και σόι Τίμος. Και του χρωστάω πολλά, γιατί ήταν. Είχε ανοιχτό πνεύμα και είχε πολλά πράγματα να δώσει τότε, εκείνη την εποχή που τα είχαμε ανάγκη. Τώρα μετά του παίζουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη, γι' αυτό χτυπάμε τα κεφάλια μας δεξιά και αριστερά. Αυτό που ήθελα να πω σήμερα και μου κάνει εντύπωση μέρες τώρα που το διάβασα και το σκέφτομαι στο μυαλό μου. Γιατί όλοι βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Από τη μια μεριά τα ιατρικά τα θέματα, λίγο πριν τα οικονομικά τα θέματα. Τώρα αυτές τις μέρες, τώρα και οι καταστροφές που απλώνονται από τη μια και στη χώρα στην άλλη και αφήνουν ανθρώπους χωρίς σπίτια μέσα σε ελάχιστα λεπτά και υπάρχοντα και δυνατότητες. Τραγικό να περνάει φωτιά μέσα από τον τόπο σου και το σπίτι σου. Μιλούσε η παπαδιά του μεσημέρι με κάποια πολιτή της από τη Λίμνη Ενδίας και της λέει σχεδόν όλα τα σπίτια δεν έμεινε κανένα και λέω άραγε μάθαμε μωρέ να παλεύουμε τις δυσκολίες. Όχι, γιατί εμείς τις δυσκολίες θέλουμε απλά να τις αποφεύγουμε, όχι να ζυμωνόμαστε με αυτά. Και αν ήταν δυνατόν σε αυτή τη ζωή να την περάσουμε τραλαλό και τραλαλά, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Αλλά διάβαζα προχθές ότι οι δυσκολίες, και το λέει πολύ δυνατά πρώτος ο Μέγας Αντώνιος, άρων τους πειρασμούς Κύριε και ουδήσως ο ζώμενος, βγάλε τα δύσκολα από τη ζωή και κανένας δεν θα σωθεί. Διότι ξέρει πολύ καλά ο Θεός μας ότι ο άνθρωπος μέσα από τις δυσκολίες ζυμώνεται με το Θεό του. Αλλιώς είναι τραλαλό και τραλαλά. Κάποτε είχε πάει, λέει, μια παρέα στον κύριο Ταπαΐσιο. Αυτό κάθε φορά που το σκέφτομαι μπαίνει βαθύτατα μες στην καρδιά μου. Είχε πάει λοιπόν παρέα στον κύριο Ταπαΐσιο για να πούνε ότι ο ένας από αυτούς είχε μάθει ότι είχε καρκίνο. Μόλις του το είπαν του γέροντα, γέροντα ο Γιώργος έχει καρκίνο. Γυρίζει ο γέροντας με ένα θαυμασμό και του λέει «Πω παιδάκι μου, πόσο ευλογημένος είσαι από το Θεό». Το λέει μία, το λέει δύο, το λέει τρεις ο γέροντας και μετά λέει «Πρε παιδιά, πολύ ευλογημένο πράγμα, άγιος ο καρκίνος». Γυρίζει ένας που είχε λίγο πιο πολύ άρρωστο στην κουβέντα, του λέει «Ρε γέροντα, τι λες, ναι βρε παιδιά, ευλογημένος ο καρκίνος, θα γεμίσει τον παράδεισο». Και αφού το είπε και το ξαναείπε και κατάλαβε ο γέροντας ότι τους έβαλε δύσκολο πειρασμό μες στο μυαλό τους και σκέψη, γυρίζει στην Παναγίτσα, μια μικρή εικονίτσα που είχε εκεί στο
στο χωλάκι του, τη χωλάκι ένας διάβολος μικρούλης, και γυρίζει στην Παναγίτσα και τι λέει: «Παναγίτσα μου, μη με ξεχάσεις και μένα και δεν μου δώσεις καρκίνο». Τώρα λέω στον εαυτό μου, θα τολμήσεις μωρέ ποτέ να την πεις αυτήν την προσευχή στην Παναγίτσα? Μάλλον, τι μάλλον, σίγουρα όχι. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε μικρά ανθρωπάκια που παλεύουμε. Ο Γέροντας χάρη και πιστεύω αυτό που του έδωσε ο Θεός και το πάλεψε μέχρι το τέλος. Διάβασα χτες τις τελευταίες του ώρες, πως τις πέρασε. Γονάτισε, λέει, πάνω στο κρεβάτι του, εκεί στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, κοινώνησε, ήταν της Αγίας Ευθυμίας, κοινώνησε. Μετά, λέει, πέρασαν οι μοναχές, πήραν την ευχή του και αυτός σχεδόν δεν καταλάβαινε και είπε, λέει, 2-3 φορές τη λέξη «Τι μαρτύριο, Θεέ μου», πόσο δύσκολα περνούσε εκείνες τις ώρες, και αφού είπε στο τέλος «Δόξα το Θεό», έστειλε την ψυχή του, παρέδωσε στον ουρανό. Και θυμάμαι όταν ήμουνα πολύ νεότερος, που είδα τα τελευταία του δικού μου πνευματικού πατέρα, του Σεβαστιανού, πήγαμε το βράδυ να τον δούμε. Από καρκίνο έφευγε και αυτός. Πήγαμε το βράδυ να τον δούμε. Και ήταν νύχτα, είχαν ένα πολύ μικρό φωτάκι στο θάλαμό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί στα Γιάννενα, και ήταν το τέλος, το πρωί-πρωί έφυγε. Και όταν μπήκα μέσα, θαύμασα πόσο έλαμπε το πρόσωπό του και τα μάτια του. Μα τόσο λάμψη, σαν να έπεφτε πάνω του ένας προφορέας. Και το μόνο που έλεγε συνέχεια είχε κλειστά τα μάτια, τα άνοιγε να μας δει, αλλά δεν μας μίλαγε πλέον, και έλεγε σιγά «Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα». Πριν λίγο καιρό, ξέρετε ότι έφυγε από την οικογένεια της Παπαδιάς μία από τις νύφες της, ο αδερφού της, και μας έλεγε η υπεύθυνη της εντακτικής, η κυρία Ελένη στο Αρχέπα, όλες τις μέρες, λέει, που ήταν στην εντατική, γέμισε η εντατική από κύριε Ελέησον. «Μα ρε, παιδιά», λέει, «όσα κύριε Ελέησον ακούσαμε από την Ειρήνη, δεν τα ακούσαμε ποτέ στη ζωή μας». Συνέχεια, «κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον». Τα σκέφτομαι και λέω, υπάρχουν πολλοί δίπλα μας που είναι άγιοι, ξέρετε. Άλλους και η Εκκλησία μας τους βγάζει ψηλά πάνω και τους φτιάχνει τροπάρια και απολυτήτια, και άλλους τους αφήνει έτσι στην αφάνεια για να είναι πιο σπουδαίοι άγιοι. Αλλά υπάρχουν. Εγώ έχω το μεγάλο, το υπέροχο προνόμιο να βλέπω πολλά από αυτά και στην εξομολόγηση. Να βλέπω ανθρώπους πόσο όμορφα σηκώνουν το σταυρό τους και πορεύονται. Τι όμορφο και υπέροχο πράγμα να σηκώνει κάποιος το σταυρό.
Σταυρό του να έχει μάθει και να μην χογγίζει απέναντι στο Θεό. Να μην διαμαρτύρεται γι' αυτό που του δίνει ο Θεός, αλλά να αγαπάει τον πόνο του, να αγαπάει την ανηφόρα του, να αγαπάει το σταυρό του. Γιατί, για δέστε και ο αρχηγός μας, ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, πόσο πολύ αγάπησε το σταυρό του και το μαρτύριό του. Όταν όρμηξαν να τον συλλάβουνε η σπήρα, όπως τη λέει το Ευαγγέλιο, η συμμορία, για να τον παραδώσουν στους γραμματείς και στους Φαρισαίους και ήταν έξω εκεί από τον κήπο της Γεστημανή, όρμηξε ο Πέτρος και έκοψε το αυτί του δούλου και είπε ο Χριστός κάτι που έδειξε ότι το μαρτύριό του το θέλει, πορεύεται προς το μαρτύριό του. Όπως λέει η Εκκλησία, ακούστε φράση υπέροχη, προς το εκούσιο πάθος. Το πάθος που το θέλει ο Χριστός. Νικημένος από τι? Από την αγάπη του για μας. Γι' αυτό πορεύεται προς το μαρτύριο. Και λέει λοιπόν εκείνη την ώρα στον Πέτρο, βάλε τη μάχαινα εις τη δίκη. Εάν ήθελα, λέει, τώρα αυτή τη στιγμή να αποφύγω όλα αυτά, θα μπορούσα να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων και αρχαγγέλων και να μην μπορεί να με ζυγώσει και να με πειράξει κανένας. Και όμως παραδόθηκε ως ένας από τους κακούρους για να ανεβεί στο σταυρό και να πορευτεί και να φτάσει μέχρι πάνω στο σταυρό, να χύσει το αίμα του και να παραδώσει την ψυχή του, πεθαμένος κι αυτός ως ένας των ανθρώπων. Κι ας ήταν Θεός. Αφού λοιπόν ο Χριστός μας αγάπησε το μαρτύριό του, και ένα μαρτύριο που μας το χάρισε σε εμάς, ας βρούμε τον τρόπο να αγαπήσουμε και εμείς τα δύσκολα. Λένε οι γιατροί ότι ο κύριος Μπάτσας έφυγε και αυτός τώρα από τη ζωή που ήταν γιατρός του γέροντα Παΐσιου, ότι του ζητούσε να μην του δώσουμε παυσίπονα. Μια καλή ευκαιρία μου έδωσε ο Θεός να χαρώ τον πόνο μου, λέει, μην μου το χαλάτε. Μην μου το χαλάτε. Και εμείς τρέχουμε να πάρουμε πρωί μεσημέρι πράγμα, ψήκουν πρωί μεσημέρι πράγμα, ψήκουν για οτιδήποτε μικρούτσικο ή μεγαλύτερο πονάει. Και το δεύτερο που χρειάζεται να μάθουμε δύσκολα και από τον πόνο, είναι η προσευχή, μωρέ. Αχ, πόσο αυτές τις μέρες που η τηλεόραση δείχνει πόνο και καταστροφές. Άραγε, λέω, γονατίζουμε ή τα βλέπουμε καθόμαστε ωραία, παίρνουμε και τη φραπεδιά μας και διασκεδάζουμε, λέμε και καμιά κουβέντα ενδιάμεσα. Αχ, μωρέ, τους καημένους, ή καμιά γανάκτηση εναντίον της κυβέρνησης ή αυτονών που μπορεί να έβαλαν τη φωτιά, ποιος ξέρει. Αλλά προσευχή για αυτούς κάνουμε. Το είπα και το πρωί, σε κάποια μέρη που κάνουν προσευχή, δεν μπήκε η φωτιά. Όπως στο Προκόπιο, στο προσκύνημα και στο χωριουδάκι δίπλα. Όπως στο μοναστήρι του γέροντος Δαβίδ, του Οσίου Δαβίδ, που δεν πήγε η φωτιά. Όπως σε άλλα έβλεπα και άλλα παρακλήσια
που γύρω-γύρω-γύρω έβλεπα ένα που είχε βιντεάκι. Όλη η αυλή από το εκκλησάκι αυτό, γεμάτη χόρτα και φύλλα ξερά, και έφτασε η φωτιά και μέσα δεν πήγε. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι και εμείς τους προσπερνάμε και παλεύουμε μόνοι μας. Αντί έλεγε ο κύριο Παΐσιος, θα κάνεις φίλο σου μωρέ, κάνε φίλο σου έναν Άγιο και να μην φοβάσαι τίποτα. Μαζί του θα τα περνάς μετά. Προσευχή λοιπόν, σας παρακαλώ. Προσευχή για αυτούς που υποφέρουν, που είναι άρρωστοι, που πονάνε, να μην χάσουν τον μισθό της ψυχής τους και να αντέξουν τον σταυρό τους. Και το τρίτο, αγάπη θέλει ο Θεός αυτές τις ώρες. Θα σκεφτούμε να δώσουμε κάτι, κάτι μικρό ή μεγάλο. Θα είναι ένα δάκρυ, θα είναι προσευχή, θα είναι και πέντε κομμάτια τρόφιμα στις ευκαιρίες που θα μαζέψουν στη Θεσσαλονίκη και εσείς αν θέλετε εδώ να το προωθήσουμε, να δώσουμε κάτι. Πόσο χαίρομαι κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα να δώσω. Αχ, γεμίζει η καρδιά μου, η ψυχή μου. Γεμίζει. Αυτό είναι χριστιανό. Αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι καλοσύνη. Το να δίνουμε. Στο τέλος τέλος, ρε εσύ, από αυτά που έχουμε και τα θεωρούμε υπάρχοντά μας, τι μας ανήκει πραγματικά. Τι μας ανήκει, ακόμα και τα χωράφια και τα σπίτια και τα τρόφιμα και τα ζώα και τα αυτοκίνητα και οτιδήποτε έχουμε και η υγειά μας, τι μας ανήκει. Δώρο είναι. Και όποιος ξέρει το δώρο να το κόβει κομμάτια και να το χαρίζει, αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος και τελειώνει. Πήγανε κάποιοι και τον παρακαλούσαν να τους πει δυο λόγια πνευματικά. Πες μας, ρε Γέροντα, δυο λόγια πνευματικά. Πες μας. Και αυτός απαντούσε, τι να σας πω, ρε παιδάκι. Εγώ αγράμματος καλόγερος είμαι. Και του λέει ένα παιδί, πες μας, ρε Γέροντα, αυτό που λέει η καρδιά σου. Η καρδιά μου λέει να την κόψω χίλια κομμάτια και να την μοιράσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα έχουμε παράκληση μέχρι τις 13 εδώ, εκτός από Τετάρτη που θα πάμε πάνω στη Μεγάλη Παναγία. Όποιος θέλει να ακολουθήσει με το αυτοκίνητό του, θα πάμε να προσκυνήσουμε στη Μεγάλη Παναγία. Είμαστε από τη Μητρόπολη όμορφα υποχρεωμένοι, χαίρομαι εγώ που κάτι έτσι, να πάμε μία φορά στις παρακλήσεις ιερείς να βοηθήσουμε εκεί στο προσκύνημα. Τις άλλες μέρες θα την κάνουμε, αύριο θα κάνουμε τη μικρή παράκληση από τους άλλους όλοι μαζί και μετά είναι εδώ για εξομολόγηση. Την Τρίτη θα πάω για εξομολόγηση το πρωί στα Πετροκέρασα. Την Τετάρτη το πρωί θα πάω στο Καλαμωτό και τις άλλες μέρες είμαι εδώ. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά. Κάτι λουκούμι θα έχει έξω με κερδί.